Οι νέε αποκαλύψει του Inside Story, σύμφωνα με τι οποίε η αγορά του Predator κρύφτηκε μέσα σε άλλη σύμβαση σε ΙΠ και πω το κακόβουλο λογισμικό λειτουργούσε σε χώρο που ελέγχει η ελληνική κυβέρνηση, επιβεβαίωνε απλά την ενοχή Μητσοτάκη. Επιβεβαίωνε ωστόσο ότι ο δίθεν έλεγχο που έκανε η Εθνική Αρχή Διαφάνεια υπό τον στενό συνεργάτη του κ. Μητσοτάκη, κ. Μπίνη, στι εταιρείε Intellexa και Crickel, χωρί καν να ελέγξει του τραπεζικού του λογαριασμού, ήταν προσχηματικό και επί τη ουσία ακόμα ένα λιθαράκι στην επιχείρηση συγκάλυψη. Κατά τα λοιπά, ο κύριο Μητσοτάκη προσπαθεί να πείσει πω ακόμα ψάχνει του ιδιώτε που εμπορεύονται και χρησιμοποιούν το Predator. Δεν έχει παρά να κοιτάξει τον καθρέφτη του.